κάνω εδώ τον Ηλία, κάθεται σε μία καρέκλα και απαντάει σε όλες τις ερωτήσεις. Δεν τον κυνηγάμε μέσα σε ένα αυτοκίνητο, όπως συνηθίζει ο Ηλίας. Απαντάει για ποιο λόγο δεν έχει κάνει οικογένεια. Αναφέρεται στις παλιές καλές εποχές του Μέγκα, που είχε και αυτός έτσι, το λιθαράκι της επιτυχίας με τις δικές του παρεμβάσεις και συμμετοχές. Μιλάει σαφώς για την συνεργασία του με την Ανίτα Πάνια και με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο δίνει απαντήσεις ακόμη και για την δική σας σχέση και περνάει και ένα μήνυμα ιδιαίτερο για εσένα και την οικογένειά σου. Ο Γερμανός πρέσβης. Ο Γερμανός πρέσβης, τι κάνετε, εισοχότατε. Καλή σεζόν, καλή χρονιά. Πλέον ως κεντρικός παρουσιαστής σε ένα μεγάλο κανάλι. Δεν είμαι κεντρικός. Είμαι ο τελευταίος τρόπος της αμάξης. Ναι, με την Ανίτα φλερτάραμε πάρα πολλά χρόνια. Γιατί κάνουμε πολύ παρέα, έχουμε το ίδιο χιούμορ. Είμαστε φίλοι και ταιριάζουμε πάρα πολύ. Είχε συζητηθεί πάρα πολύ αυτή η εκπομπή όπως την σχεδιάζατε, όπως θέλατε να βγει στον αέρα. Υπήρχαν κάποιες δυσκολίες. Ναι, γιατί τώρα και η Ανίτα και ειδικά εγώ με την τηλεόραση, ξέρεις, τώρα που ανακάλυψα το YouTube, η τηλεόραση μου φαίνεται λίγο, ξέρεις, πολύ καθώς πρέπει. Και τώρα που λέω Σρόιντερ, αυτό το όνομα είναι. Αυτό το όνομα γερμανικό. Είναι παλιά, ναι, παλιά γερμανική καταγωγή. Πού πας, φεύγεις. Όχι, τίποτα, έρχομαι γιατί. Πάει να δει αν έρχεται. Όχι, αγάπη μου. Φτιάξτε αυτό εδώ. Με ενοχλεί να το έχει τραβώσει. Είσαι λίγο ψυχαναγκαστικού. Λίγο. Ναι. Οι συνεντεύξεις είναι τραγικά βαρετές. Πια. Ενώ είναι οι ίδιοι άνθρωποι με μια σοβαροφάνεια, λίγο ξύλινα, που ανακυκλώνονται ανά δεκαετίες, μπορώ να πω. Έρχεται η θεία Βιργινία. Καλά, εντάξει, αυτό είναι. Πώς κάνεις έτσι και τρόμαξα. Μα τι λες τώρα, 10 χρόνια ψάχναμε παντρέψει. Καλά, και εσύ πέσεις κυρά μου, δεν θέλω να παντρευτώ. Είναι απλό. Και σταμάτα να πηγαίνω έτσι. Καλά, δεν θέλω να καταλάβει ότι. Ότι. Όταν κάναμε τους απαράδεκτους τότε με τη Δήμητρα και βάλαμε τον Μπέζο γκέι, τότε τις αδερφές της κρεμάγανε στο Σύνταγμα. Δεν είναι όπως τώρα που είναι in. Άλεξ, έλα εδώ. Εδώ. Περίμενε. Θα μας γνωρίσει τον Άλεξ, Ναταλία μου. Είναι μία μορφή. Ο φίλος σου. Αγάπη μου, εσύ. Ο Άλεξ, τι ρόλο παίζει στην εκπομπή, τον έχετε κανονικά, παίζει, Ναι, κανονικά παίζει. Φοβούνται οι καλεσμένοι. Είναι καλός με τους καλεσμένους. Κάνει σκέψεις με την Ανίτα, πάει. Θα έφαγες πολύ make-up τώρα. Τι να την κάνω την απλή, καλέ. Παθώ κατάθλιψη. Εδώ το έχουμε κάνει σαν αυτό. Ποιο σαν αυτό, σαν το Buckingham είμαστε, το έχει καταλάβει. Πίσω μου είναι το κεντρικό σαλόνι που ο Ηλίας και η Ανίτα κάθονται και τα λένε λίγο πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Υπάρχει ένα τρομερό βεστιάριο και καμαρίνι το οποίο ανήκει στην Ανίτα εδώ και εδώ είναι το βεστιάριο. Του Ηλία Ψινάκη. Η διακόσμηση όλη είναι δικιά του. Έχει φοβερούς πίνακες από Πικάσο, Εγκονόπλο, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Όλα αυτά τα χρόνια, Ηλία, έχεις κάνει πράγματα που τα γουστάρεις 100% ή έχεις κάνει και μικρές υποχωρήσεις γιατί όφιλες να είσαι μπροστά από μια τηλεοπτική κάμερα. Εγώ στη ζωή μου γενικά είχα την τύχη και μπόρεσα, δηλαδή, λόγω οικογένειάς μου έτσι άρχισε, να κάνω πάντα να περνάω καλά. Από μικρό είχα καταλάβει ότι δεν έχουμε χρόνο. Και το μόνο που με ενδιαφέρει αυτό το χρόνο που θα ζήσω, θέλω να περνάω καλά, ό,τι και αν κάνω. Ποιος είναι ο λόγος που δεν δημιούργησες τη δική σου οικογένεια? Ερώτηση είναι αυτή. Άμα ήθελα, θα είχα κάνει οικογένεια. Όταν έχεις αποφασίσει να περάσεις καλά, αυτό μπορεί να σου το βεβαιώσει και η Ναταλία, και κάνεις ένα παιδάκι, πρέπει να το κάνεις μικρός. Δεν μπορεί να είσαι παππούς και μπαμπάς μαζί. Δηλαδή, θα το κάνω τώρα, είναι ένας ετοιμοθάνατος. Θα έχει το παιδί 5 χρόνια μπαμπά, 2, 3, 5, πώς, 8, πόσο να φτάσει ο άνθρωπος. Όταν κάνεις ένα παιδί και είσαι υπεύθυνος ή πολλά παιδιά, πρέπει να είσαι από πάνω. Πρέπει να είσαι από πάνω 20 χρόνια. 18, 20, βέβαια για όλη τη ζωή είσαι, αλλά 18, 20 πρέπει να είσαι πρωί μεσημέρι βράδυ από πάνω. Σε έχουν. Που σημαίνει, δεν μπορεί να πάρεις καλά. Και μετά το παιδάκι μεγαλώνει, φεύγει, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να έχεις, επειδή το έκανε, δεν το έχεις με λουρί όπως τον Αλέξανδρο. Δεν θα έκανα παιδί. Οικογένεια βασικά, γιατί παιδί μπορεί να έχω κανένα. Πολύ παλιά. Τώρα θα είναι γέρος κι αυτός. Τι γουστάρουν οι φίλοι σου? Γιατί θέλουν να κάνουν παρέα με τον Ηλία Ψινάκη? Δεν ξέρω γιατί, αλλά εγώ έχω την τύχη. Αυτούς που θα ήθελα να έχω φίλους, τους έχω. Και θεωρώ ότι η φιλία είναι η μεγαλύτερη πρίκα. Η Ναταλία τα τελευταία καιρό, τα τελευταία χρόνια, έχει βρει τον δρόμο της και είμαι πολύ περήφανος. Και ο Φρέντι θα ήταν πολύ περήφανος.
Και φαντάζομαι η μαμά της, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη, μια πολύ σουσίκη νέα γεριέτα, θα είναι πολύ ευχαριστημένη. Έχει βρει το ρόλο της ζωής της. Να πούμε ότι η Ναταλία ανανέωσε και με τον Άλφα πριν από λίγες μέρες. Οπότε, πριν πόσες μέρες? Πριν μια εβδομάδα. Α, ωραία, δεν είχε ανάδρομο, τέλεια. Θα κρατήσει το συμβόλαιο, μπράβο. Λοιπόν, ήταν ο Ηλίας Ψινάκης. Δεν ήταν ο Ηλίας Ψινάκης, δεν μου πεις εσύ, δεν κάνεις εσύ. Ποιος ήταν? Δεν θα κάνεις αποφώνηση. Ποιος ήταν, δεν θα κάνω αποφώνηση. Ναι, θέλω από όπως την Ναταλία. Ναταλία μου, σ' αγαπάω πάρα πολύ. Θα σου έρθω, κάλεσέ μας να σου έρθουμε για να μας έρθεις κι εσύ να κάνουμε μια αλλάξο. Καναλιά. Επίσκεψη, αλλάξω καναλιά.